Γεια σας! Βρισκόμαστε στην ΕΠΟ 43 και στο βίντεο μάθημα αυτό θα δούμε τις λέξεις κλειδιά του θέματος της δεύτερης εργασίας. Το θέμα μας είχε ως εξής. Αναπτύξτε κριτικά πώς αντιλαμβάνονται την έννοια του ατόμου και της κοινότητας, οι πολιτικές ιδεολογίες του συντηρητισμού και του σοσιαλισμού. Στο βιντεομάθημα αυτό έχουμε επιλέξει ως λέξη κλειδί την έννοια της κοινότητας. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική έννοια που νομίζουμε ότι την ξέρουμε, αλλά όσον αφορά στις πολιτικές ιδεολογίες η κοινότητα λαμβάνει ένα πολύ πολύ ιδιαίτερο περιεχόμενο. Για να καταλάβουμε ακριβώς τι είναι η κοινότητα, θα πρέπει να την αντιπαραθέσουμε με τη φιλελεύθερη κοινωνία. Και προσέξτε εδώ την ορολογία που χρησιμοποιούμε. Στην φιλελεύθερη κοινωνία δεν έχουμε κοινότητα, γι' αυτό και χρησιμοποιούμε τη λέξη κοινωνία. Αντιθέτως, σε άλλες ιδεολογίες όπως ο συντηρητισμός αλλά και ο σοσιαλισμός, έχουμε κοινωνίες που θεωρούνται ότι είναι κοινότητες. Άρα στο φιλελευθερισμό βλέπουμε ότι δεν υπάρχει η λέξη κοινότητα. Πώς αντιλαμβάνεται λοιπόν ο φιλελευθερισμός την κοινωνία. Ο φιλελευθερισμός θεωρεί ότι η κοινωνία είναι μία απλή συνάθρηση ατόμων. Δεν επηρεάζονται από την κοινωνία στην οποία ζουν. Τα άτομα μεταξύ τους συνάπτουν όχι ιδιαίτερους δεσμούς και σχέσεις, αλλά συμβόλαια. Στην κοινωνία αυτή το άτομο και να που εμπλέκεται και το άτομο με την κοινωνία, θα πρέπει δηλαδή να συζητήσουμε και τις σχέσεις ατόμου και κοινωνίας. Το άτομο λοιπόν είναι πάνω από την κοινωνία και δεν χρωστά τίποτα σε αυτήν, αυτόνομο, αυτοδύναμο και ούτω καθεξής. Τώρα, στο συντηρητισμό και στο σοσιαλισμό έχουμε όχι απλά μία κοινωνία, όπως είδαμε στο φιλελευθερισμό, αλλά έχουμε μία κοινότητα. Έτσι. Να σημειώσουμε εδώ ότι αν αναφερόμαστε στο φιλελευθερισμό, αναφερόμαστε μόνο και μόνο για να γίνει καλύτερα αντιληπτή η διαφορά απλής φυλελεύθερης φιλελεύθερης, ας το πούμε, κοινωνίας και κοινότητας. Στην κοινότητα, λοιπόν, δεν μιλάμε για μία απλή συνάθρηση Ατόμων. Ενώ η φιλελεύθερη κοινωνία ήταν απλή συνάθρηση, στην κοινότητα δεν έχουμε μια απλή συνάθρηση ατόμων. Ενώ εδώ τα άτομα είπαμε δεν επηρεάζονται από την κοινωνία στην οποία ζουν, εδώ τα άτομα επηρεάζονται από την κοινωνία στην οποία ζουν. Εδώ τα άτομα έκαναν μεταξύ τους απλώς συμβόλαια. Εδώ όμως υφίστανται ιδιαίτερες σχέσεις μεταξύ των ατόμων. Εδώ, στη φιλελεύθερη κοινωνία, το άτομο είναι πάνω από την κοινωνία, ενώ εδώ, στην κοινότητα, το άτομο είναι κάτω από την κοινωνία, δηλαδή η κοινωνία έχει μεγαλύτερη αξία σε σχέση με το άτομο. Ενώ στον φιλελευθερισμό και σε μια απλή κοινωνία το άτομο δεν χρωστά τίποτα στην κοινωνία, στην κοινότητα το άτομο έχει υποχρεώσεις απέναντι σε αυτήν, στην κοινότητα ή αλλιώς στους άλλους με τους οποίους ζει στην ίδια κοινότητα. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι όλες οι κοινωνίες και ότι η κοινότητα έχει μία πολύ ιδιαίτερη σημασία την οποία θα πρέπει εμείς να εξετάσουμε και να αναλύσουμε στον συντηρητισμό και στο σοσιαλισμό.